Κοντά μας ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλάδων, Ειρηναίος Φρέρης. Πρόεδρε, παρακολουθήσαμε ένα συναρπαστικό τελικό. Είναι το μέλλον του κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου αυτά τα παιδιά. Μία τοποθέτηση για το παιχνίδι και για τη διοργάνωση της ΚΑΠΑ18. Σίγουρα ήταν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, εντυπωσιακό θα έλεγα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δύο θα έλεγα σχεδόν εισάξιες ομάδες. Ο καλύτερος, ο τυχερότερος κέρδισε, έτσι κάποιος έπρεπε να κερδίσει. Αλλά για μένα το αποτέλεσμα ήταν αυτό που πραγματικά θέλω, να φύγουν όλοι ενωμένοι, αγκαλιασμένοι και να δίνει μια ομάδα το κύπελο στην άλλη. Για μένα αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όσον αφορά το θεσμό του Super Cup, είναι ένας νέος θεσμός. Θέλουμε το δικό σας σχόλιο που θεσπίζεται από την ΕΠΣ Κυκλάδων. Κοιτάξτε, σκεφτήκαμε να δώσουμε έτσι ακόμη λίγο περισσότερη έγκλη στο κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο και πιστεύω θα είναι μια καλή αρχή. Οι ομάδες που τυχαίνουν να είναι και οι δύο στη ΓΑΜΑ Εθνική από του χρόνου, έτσι, και μια και η Ανομερά ακολούθησε τον Πανθηραϊκό, πιστεύω θα δώσουν ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Ακόμη δεν έχουμε. Είναι πολύ νωρίς βέβαια, ακόμα δεν ξεκινήσει η προετοιμασία, το ξέρετε κι εσείς. Καλά-καλά δεν έχουμε τελειώσει τη χρονιά. Σε ένα γήπεδο που θα συμφωνήσουν και οι δύο, θα προτείνουμε εμείς να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι που στην ουσία θα είναι και προετοιμασία για τις δύο ομάδες για την καινούργια χρονιά που έρχεται. Και ένα σχόλιο για τον τελικό της ΚΑΠΑ12. Το σχόλιο είναι αυτό που βλέπετε, έτσι, γονείς, συγγενείς, φίλοι, παιδιά, πανηγυρίζουν η ΚΑΠΑ18 ωστόσο. Για μένα αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν έχω, είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένος. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.